Βρέθηκαν εκεί, παρακαλώ. Στο σπίτι του ηθοποιού συγκεντρώθηκαν χθες πολλοί Έλληνες ηθοποιοί σε μια εκδήλωση καλωσορίσματος της Άνοιξης με το μονόγραμμα του Ελίτη. Υποδέχομαι συναδέλφους που τους εκτιμώ φοβερά. Την παράσταση να αφιερώνουμε στο Στάθη που έφυγε από κοντά μας. Μία φορά το χρόνο το θέατρο να κάνει κάτι για το σπίτι του ηθοποιού για να μπορεί να ανταποξέλθει τα έξοδα, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και που δεν μπορούμε όσο και να έχουμε χορηγούς. Όλοι οι φίλοι μου οι πλούσιοι μας με βλέπουν και είναι σαν ολίγοι με τα νεύρα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε, να δείξουμε πόσο πρόβλημα υπάρχει, πόση δυσκολία στους ανθρώπους οι οποίοι τελειώνουν, φεύγουν από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν τους θυμάται πια κανείς. Συναισθηματικά, ναι, είμαι πάρα πολύ κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι στο χώρο αυτό, τι σημαίνει να έχεις δυσκολίες, τι σημαίνει να... Επίσης, να καταλαβαίνω απολύτως τι σημαίνει να είσαι άνεργος 2, 3, 4 χρόνια ταλαντούχοι ηθοποιοί, ταλαντούχα άτομα, τα οποία έχουν ακόμη μέχρι και πρόβλημα επιβίωσης. Μαζί με την κυρία Σταυροπούλου έχετε έτσι και μια δραστηριότητα επιχειρηματική με κάποια νοικιαζόμενα δωμάτια. Έγινε τυχαία αυτό. Εμείς σκεφτείτε ότι δεν έχουμε ούτε. Εγώ δεν έχω σπίτι, ας πούμε, ούτε και η Βίκη στην Αθήνα. Αυτό ήταν κάτι που μας άρεσε και ξεκίνησε έτσι και προχώρησε λίγο στην τύχη. Και δεν χρειάζεται να πάνε στον Άγιο Δομήνικο. Ήρθαν εδώ πέρα και γυρίσματα. Ναι, ναι. Είναι ένα μαγικό μέρος, πραγματικά πολύ ωραίο. Και χαιρόμαστε που φιλοξενήσαμε σαν αρχή αυτούς τους διάσημους πρωταθλητές, οι οποίοι φύγαν πραγματικά ενθουσιασμένοι από την Ελλάδα. Μου είναι αφιερωμένη η μέρα στο Στάθη. Λείπει ο Στάθης από εδώ. Θα έπρεπε να ήταν και αυτός, νομίζω ότι όσο λιδόρισαν τους ηθοποιούς της δεκαετίας του 80 και γενικά τους πιο εμπορικούς ηθοποιούς, το ίδιο είχε συμβεί και στο Στάθη, είχαν κάνει στο Στάθη. Παραπάνω και του Στάθη Ψάλη το γεγονός ότι δεν ήταν στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, δεν του γίνει κάποια πρόταση. Και δεν ήταν μόνο το Ψάλη, νομίζω πρέπει να ήταν και το Σωτήρη Μουστάκα. Και πολλών άλλων. Αλλά ήταν αρκετοί ατάλλαντοι που δεν έπρεπε να είχαν καθόλου δουλειά στην τηλεόραση. Ήταν βομολόχος ο Στάθης. Όταν πήγα και τον είδα στο νοσοκομείο την πρώτη φορά. Έμορι, τι κάνεις? Ήταν κούκλος. Όσο και σας φαίνεται περίεργο. Μάλιστα, λοιπόν, αφιέρωσαν τη βραδιά στον αγαπημένο Στάθη Ψάλτη και η Κέτη Φίνου ιδιαίτερα συγκινημένη. Πάντως, παιδιά, επειδή έτυχε και μας έδειχνε χθες ο Λεπιντάκης μια φωτογραφία από το πώς ήταν ο Στάθης Ψάλτης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Πολύ καταπονημένος, πολύ ταλαιπωρημένος και τουλάχιστον μετά από αυτή τη δύσκολη μάχη ξεκουράστηκε και εμείς θα το θυμόμαστε για πάντα μέσα από τις ταινίες και από όλα αυτά που μας έχει προσφέρει σαν ηθοποιός. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε παρακάτω και πριν δούμε τι έγινε χθες το μεγάλο.